Ο κύριος Ιάσον Φωτήλας είναι βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας. Είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημά μας να τα πούμε σήμερα για να ακούσουμε και από τη συμπολίτευση πώς αξιολογεί τη συζήτηση που ολοκληρώθηκε χθες σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας και την απόφαση από αυτής και όσα υπόθηκαν και όσα δεν υπόθηκαν ενδεχομένως. Καλημέρα σας κύριε Φωτήλα. Σας ευχαριστώ μέρα, πολύ. Κυρία Λιμπεράκη, εγώ σας ευχαριστώ. Είναι τιμή μου να με καλείτε. Όχι πάντα και ευελπιστώ να συνεχίσετε να το κάνετε. Άλλη μόνο. Τα παραλέτε τώρα από ότι είναι τιμή σας, αλλά εν πάση περιπτώσει τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά σε αυτόν το σταθμό. Πείτε μου λοιπόν πώς αποτιμάτε εσείς όλη τη διαδικασία. Τι αφήνει πίσω της και κυρίως αν αισθάνεστε ότι απαντάτε και το μεγάλο ζήτημα. Απαντάτε με αλφαγιώτα το μεγάλο ζήτημα που δεν είναι η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της όπως την αντιλαμβάνεται και εκρίνεται. Είναι όμως αυτό το συντριπτικό ποσοστό των πολιτών που καταγράφεται διαρκώς στις μετρήσεις, που δεν πιστεύει ότι ήσασταν αποτελεσματικοί, αυτή είναι η καλή εκδοχή, ή που πιστεύει ότι κρύβεται πράγματα για τα Τέμπη. Αυτή είναι, ναι, η χειρότερη εκδοχή. Νομίζω πολύ ότι μεγάλα ποσοστά. Υπάρχει μια λογική εξήγηση γι' αυτό, ή τουλάχιστον όπως εγώ αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις χαμηλούς τόνους που θελήσαμε να δώσουμε σε όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή την υπόθεση, στο σεβασμό που δείξαμε απέναντι σε αυτούς που πονάνε. Θέλαμε να... Και ίσως αυτό φάνηκε λίγο ενοχικό, ίσως φάνηκε. Από την άλλη πλευρά υπήρχε μια αντιπολίτευση που πραγματικά δυστυχώς προσπάθησε με κάθε τρόπο να εργαλειοποιήσει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Εγώ θα πω μόνο ένα παράδειγμα. Το να φτιάχνεις ένα πανό 7 ορόφων για να βάλεις πάνω τα ονόματα για των τον ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, με το μαύρο πανί στη τα γραφεία ενός πολιτικού κόμματος. Δεν είναι όμορφο. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει κι εμείς. Δεν είναι αυτός ο τρόπος ο οποίος αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Όλο αυτό ίσως έφερε τον κόσμο ο οποίος έχει μια απόλυτα δικαιολογημένη οργή, πόνο, απέτηση για να φτιάξουν τα πράγματα και απόδοσης δικαιοσύνης, και αυτό όλο εργαλειοποιήθηκε. Ήρθε η ώρα να δοθούν κάποιες απαντήσεις και πλέον να βάλουμε τους ανθρώπους να σκεφτούν πλέον περισσότερο με το μυαλό για λίγο και όχι τόσο με την καρδιά. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Πρωθυπουργός χθες. Νομίζω ότι τα κατάφερε, τουλάχιστον. Με το μυαλό λέτε και όχι με την καρδιά, αλλά είπε αρκετές φορές. Όχι μόνο με την καρδιά. Ναι, σωστά. Είπε όμως αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός εν είδη απάντησης, και αναρωτιέμαι αν είναι μια απάντηση που μπορεί να πείσει. Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω, δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι έκανα εγώ τέτοια πράγματα. Γιατί κάναμε εμείς τέτοια πράγματα. Εκτιμάτε ότι θα πιστούν, και επίσης αν έχετε την καλοσύνη να σας το θέσω ολοκληρωμένα να τοποθετηθείτε. Λέτε, από σεβασμό κρατήσατε χαμηλούς τόνους. Μα δεν θα ήταν μεγαλύτερη ένδειξη σεβασμού ή ένδειξη μεγαλύτερου σεβασμού στις οικογένειες να δεχθείτε να καταθέσουν άνθρωποι κλειδιά στην εξεταστική που τους αποκλείσατε? Καταθέσανε. Ναι, υπάρχουν αρκετοί που αποκλείστηκαν, που είχαν προειδοποίηση για αυτά. 37, και υπάρχουν 10 που αποκλείστηκαν. Τώρα δεν τα ξαναλέμε, τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί και μαζί. Τους αποκλείσατε. Δεν θα βοηθούσε να εμπεδωθεί μια αίσθηση ότι δεν κρύβεται τίποτα? Ότι από αυτούς που αποκλείστηκαν τελικά έχουμε τις καταθέσεις τους. Διότι μας ήρθαν από, είναι άνθρωποι οι οποίοι καταθέσανε. Σας ήρθαν από τη δικογραφία, λέτε, που επίσης δεν την... επί της ουσίας, δεν θα αρχόντουσαν βέβαια να πούνε άλλα, φανταζόμαστε. Που επίσης δεν περιμένατε. Δεν περιμένατε να έρθει η δικογραφία, δεν δώσατε παράταση να εξεταστεί. Τώρα είναι γνωστά αυτά, πάλι να τα πούμε. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Είχαμε κάνει αίτημα πολύ νωρίς να έρθει η δικογραφία. Ωραία, και καθυστέρησε, κύριε Φωτήλα. Και πού πήγε? Τι εννοείται πού πήγε? Δεν ήρθε στην Επιτροπή. Ήρθε τον κύριο Κόκαλη. Ήρθε κάποια στιγμή. Τώρα δεν ήρθε στην Επιτροπή τελικά? Μετά τον κύριο Κόκαλη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνει η Επιτροπή. Κύριε Φωτήλα, ακούστε, εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σας. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε μιλήσει για την εξεταστική, έχουν γραφτεί. Εγώ σας ρωτώ, επειδή λέτε για ένδειξη σεβασμού, μήπως τα χειριστήκατε λάθος τελικά και αυτά, και γι' αυτό δεν πείθετε? Δεν σε επικοινωνιακό αυτό σας λέω. Προφανώς δεν το χειριστήκαμε σωστά. Εκ του αποτελέσματος μπορούμε να το πούμε αυτό με τα βεβαιότητα. Ότι σε επικοινωνιακό επίπεδο δεν το χειριστήκαμε σωστά. Αλλά ξαναλέω. Όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το βάλουμε κάτω και να το δούμε ένα-ένα. Και καταρχάς, για να δούμε την υποκρισία. Αν κάποιος θέλει να κάτσει, να το πούμε λαϊκά, το σκαμνί, τον Καραμαλή για ανθρωποκτονία, πρέπει να φέρει μια πρόταση στη Βουλή. Για να κάτσει ο Καραμαλής στο σκαμνί, δύο τρόποι υπάρχουν, κυρία Λιμπεράκη. Ένας είναι
είτε ο ανακριτής της Λάρισας να κρίνει ότι εμπλέκεται ο κ. Καραμαλής, οπότε η υποχρέωσή του είναι να κλείσει την δικογραφία για να τη φέρει στη Βουλή. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Προφανώς γιατί ο ανακριτής της Λάρισας δεν συνδέει τη μη ολοκλήρωση της 7-17 με το δυστύχημα. Αλλά ο δεύτερος τρόπος είναι κάποιο πολιτικό κόμμα, κοινοβουλευτικό ή κάποια κοινοβουλευτικά κόμματα να καταθέσουν μια συγκεκριμένη πρόταση προανακριτικής με συγκεκριμένο αδίκημα. Γιατί μόνο έτσι γίνεται μια προανακριτική. Ούτε αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα. Φωνάζουν. Γιατί δεν κάνουν αυτό που μπορούν και που είναι ο μοναδικός τρόπος. Γιατί. Κύριε Φωτήλα, γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι δεν σας ρωτάω για την αντιπολίτευση. Σας ρωτάω για την κοινή γνώμη. Η αντιπολίτευση μπορεί να φωνάζει όσο θέλει και να κρίνεται και από εσάς και από τους πολίτες. Η κοινή γνώμη, λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, εφόσον θεωρήσουμε ότι δεν το χειριστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε επικοινωνιακό επίπεδο μέχρι σήμερα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι να προσπαθήσουμε ένα-ένα. Να σας πω ένα πράγμα που νομίζω ότι θα βοηθούσε. Καταρχάς, δώστε αυτό το πρωτόκολλο για το λεγόμενο μπάζωμα και αποφύγετε. Δεν ξέρω πώς σας ακούστηκε το λογοπαίγνιο που επιχείρησε να κάνει, επέλεξε να κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είναι για τα μπάζα όσοι μιλούν για μπάζωμα. Είναι ορθός τρόπος επικοινωνιακής διαχείρισης. Ατυχές μου φάνηκε. Ατυχές. Μήπως θα έπρεπε να δώσετε τον αριθμό του πρωτοκόλλου διαχείρισης καταστροφών που εφαρμόστηκε για τη διαμόρφωση του χώρου ή το μπάζωμα, όπως το λένε οι συγγενείς. Δεν νομίζω ότι έχει ζητηθεί κάτι. Με συγχωρείτε. Εάν δώσετε στη δημοσιότητα ότι εμείς εφαρμόσαμε αυτό, ορίστε, είναι εδώ γραμμένο. Το εφαρμόσαμε. Αυτή δώσαμε. Να σας πω, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία. Δεν θα έπρεπε να το βρείτε. Αυτό... Μετά το μοντάζ. Δεν θα έπρεπε ένα χρόνο να ψάξετε να βρείτε ποιος έκανε μοντάζ για να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Δεν σας ενδιαφέρει. Κυρία Λιμπεράκη, παρακαλώ. Πώς να επηρεάσει και τι να επηρεάσει, να είμαστε λίγο σοβαροί. Ποιο είναι το μοντάζ. Καταρχάς είμαστε. Με συγχωρείτε, κύριε Φωτήλα. Καταρχάς είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεστε με την προτροπή να είμαστε σοβαροί. Δεύτερον, αν έχετε την καλή. Σας φαίνεται κανονικό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τρεις μέρες πριν φτάσουν στην αστυνομία μονταρισμένα, ηχητικά, με διαλόγους σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα? Δεν σας φαίνεται ότι πρέπει να διερευνηθεί? Να απαντήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά. Είναι δηλαδή, προκαλεί κάποια έκπληξη η διαρροή. Το μοντάζ σας είπα. Εγώ δεν καταφέρομαι εναντίον της δημοσίευσης. Δημοσιογράφος είμαι. Το μοντάζ σας είπα. Δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε αυτό ακριβώς. Ακριβώς γιατί δεν διερευνήθηκε. Πρέπει να διερευνηθεί. Μα την επομένη διαψεύτηκε. Την επομένη. Πρέπει να διερευνηθεί ποιος μπουκάρε μέσα και τα πείραξε. Την επομένη ξαναλέω. Πρέπει να διερευνηθεί. Να διερευνηθεί. Μα δεν διερευνάτε όμως. Δεν διερευνάτε, δεν άκουσα να το ζητάει κανένας. Αλλά δεν έχει παραποιήσει σε τίποτα την ουσία της υπόθεσης. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Διότι προκύπτει από παντού. Την επομένη ημέρα ήδη από την κρατική τηλεόραση διαψεύστηκε και το υλικό το οποίο πήρε από την πρώτη στιγμή η ανακριτική αρχή ήταν το κανονικό και σωστό υλικό. Άρα επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία παραποίηση της πραγματικότητας. Για τη δικαιοσύνη, για την κοινή γνώμη υπάρχει. Και ξαναλέω, ούτε για την κοινή γνώμη. Διότι αν αυτό, όπως το λέει το δημοσίευμα του Βήματος ισχύει, το κάναμε γιατί, για να πείσουμε για ποιο πράγμα. Καταρχάς το δημοσίευμα του Βήματος δεν λέει ότι το κάνατε εσείς. Διαπιστώνει ότι έγινε. Εσείς δεν ξέρω γιατί νιώθετε την ανάγκη να απολογηθείτε γι' αυτό. Δεν κατηγορήσετε. Κατηγορούμε, θα πρέπει να τα όχι, με συγχωρείτε. Εγώ δεν. Προσέξτε, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Εγώ σας ρωτώ, συνέβη αυτό, δεν αμφισβητείτε. Η αντίδρασή σας ήταν ότι το ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο. Ωραία, δεν πρέπει να διερευνηθεί. Ο κύριος Τερεζάκης που ήταν μετεβατική διοίκηση του ΟΣΕ μετά την τραγωδία και υποτίθεται θα γινόταν διεθνής διαγωνισμός, ένα χρόνο μετά είναι στη θέση του. Έχει γίνει διεθνής διαγωνισμός? Έχει κινηθεί κάποια διαδικασία? Όλο αυτό είναι κανονικό επειδή προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε γιατί το 88% των πολιτών λέει αυτά που λέει. Τι είναι, όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ είναι. Αυτό δεν χρειάζεται να το αποκρυπτογραφήσουμε. Θα σας το πω εγώ. Παρακαλώ. Το 88%. Λέει αυτό, αισθάνεται όπως αισθάνεται και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις για ακριβώς γιατί έχει χειραγωγηθεί και εργαλειοποιηθεί. Τόσο χαζοί είναι οι Έλληνες, 9 στους 10 Έλληνες, κύριε Φωτήλα. Χειραγωγούνται τόσο εύκολα από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, 9 στους 10. Να σας θυμίσω ότι οι Έλληνες πιστέψανε ότι οι Ευρωπαίοι θα μας κυνηγάνε να μας δώσουν λεφτά και εμείς δεν τα παίρνουμε.
να σας θυμίσω. Άρα μου απαντάτε λοιπόν, ναι. Αυτό μου απαντάτε στην ερώτηση. Σας απαντώ λοιπόν ότι άδολοι άνθρωποι και φορτισμένοι συναισθηματικά, που είναι δικαιολογημένο, είναι εύκολο να τους παρασύρεις. Να σας θυμίσω ότι έλεγε, ξέρετε, ο Γκέμπελς, και η επιτυχία του γκεμπελισμού δυστυχώς την είδαμε σε περιόδους δύσκολες. Έλεγε λοιπόν ότι όταν έχεις να επιχειρηματολογήσεις για το αυτονόητο, μάλιστα, είναι δύσκολο. Και ότι πρέπει όταν υπερασπίζεσαι το παράλογο, να είναι πολύ παράλογο. Λοιπόν, γιατί αλλιώς... Κύριε Φωτήλα, χαίρομαι πάντα τις συνομιλίες μας στο ραδιόφωνο, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Δυστυχώς θα σταματήσουμε εδώ. Έχουμε κάνει υπέρβαση χρόνου κατά 2 λεπτά. Είναι 12 και 1. Πρέπει να ακούσουμε το δελτίο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλά και